Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Καλησπέρα, λοιπόν, πλέον γνωρίζουμε όλους τους υποψήφους για αποχώρηση και θα πάω κατευθείαν στον Τόλι. Τόλι. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με την ομάδα των μαχητών. Γνωρίζαμε ήδη τον πρώτο υποψήφιο και αυτός ήταν ο Σπύρος Μαρτίκας. Δεύτερη υποψήφια από την ομάδα των μαχητών, ύστερα από υπόδειξη της Ασημίνας, είναι η Τζο Μαριδάκη. Οπότε από τους μαχητές έχουμε Σπύρο Μαρτίκα και Τζο. Και πάμε τώρα στην ομάδα των διασύμων. Ενώ αρχικά είχε ακουστεί ότι από την κάλπη βγαίνει η Μυριέλα, είχαμε αλλαγή των spoiler και έτσι έχουμε ως πρώτη υποψήφια που βγαίνει από την κάλπη των διασύμων την Βρυσίδα. Από τις πιο δυνατές παίκτρες των διασύμων, αλλά πλέον η γκρίνια της και τα κλάματά της έχουν αρχίσει να κουράζουν πολύ την ομάδα της. Και πάμε στη δεύτερη υποψήφια από την ομάδα των διασύμων και εδώ έχουμε τη μεγάλη έκπληξη, καθώς δεύτερη υποψήφια θα είναι η Κάτια Ταραμπάνκο. Έτσι έχουμε Βρυσίδα και Κάτια Ταραμπάνκο από τους διάσημους. Οπότε η τετράδα των υποψηφίων είναι Σπύρος Μαρτίκας, η Τζο, η Βρυσίδα και η Κάτια Ταραμπάνκο. Από αυτή την τετράδα σίγουρα υπάρχει ένα μεγάλο φαβορί για αποχώρηση και αυτό δεν είναι άλλο από την Τζο. Αλλά έχουμε δει πάρα πολλές φορές να συμβαίνουν ανατροπές στην ψηφοφορία, γι' αυτό ας κρατήσουμε μικρό καλάθι γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Μεγάλη έκπληξη η δεύτερη υποψήφια από την ομάδα των διασύμων, αν και δικαιολογημένα, καθώς είναι από τις πιο αδύναμες παίκτρες αυτή τη στιγμή στην ομάδα της. Αυτά λοιπόν για σήμερα, τα λέμε αύριο παιδιά, ως τότε, καλή συνέχεια!